Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να εξηγήσω γιατί υπάρχει η ανάγκη αυτή της αλλαγής της εργατιστικής νομοθεσίας. Δεν θα μιλήσω για αυτό που λέτε, που ως ερώτημα το θέτει η αντιπολίτευση, το ξεχαρβάλλουμε, ως χειρισμός το θέτει η αντιπολίτευση, το ξεχαρβάλλουμε. Θα θεωρήσω και το σύνολο, θα μιλήσω για το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που έρχονται, που είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή, για να πω ότι το νομοσχέδιο έχει θετικές διατάξεις και είναι και κάποια πράγματα που μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Και θα σας πω το εξής. Καταρχάς, ο λόγος που έρχεται και ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Υπάρχει η ψηφιοποίηση των πάντων, άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε συγκεκριμένα δεδομένα. Ένα, ας πούμε, είναι της συνεργασίας. Θα επανέλθω σε αυτό. Το άλλο δεδομένο που αποτελεί και δική μου προσωπική άποψη και κοινωνική απέτηση, αν θέλετε να σας πω, είναι η κοινωνική απέτηση των νέων ανθρώπων, η κοινωνική απέτηση της δικιάς μου γενιάς, που είμαστε οι τώρα σαν αντάρηδες, οι τότε τριαντάρηδες της μνημονιακής κρίσης, οι οποίοι βιώσαμε 10 χρόνια μνημονιακή κρίση, σύν την κρίση της πανδημίας, στην πιο καλή παραγωγική μας, πιο καλή περίοδο της παραγωγικής μας ηλικίας, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κοινωνική απέτηση για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καλά αμοιβόμενων με βιώσιμο τρόπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα στοίχημα στο νομοσχέδιο αυτό και σαφώς υπάρχουν σημεία τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση, θα πρέπει κατά τη δική μου επιστημονική άποψη να τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες. Σε και ποια θα σημεία μιλήσω... κυρία Θημίου, για πείτε μας δύο. Ναι, δύο θα σας πω, έχω ναι. και περισσότερα να θέσω. Επίτε δύο όμως για να παραγούμε το ένα σημείο είναι η αύξηση των ελεκτικών μηχανισμών. Δηλαδή, υπάρχει τη δυνατότητα αίτησης του εργαζόμενου να διευθετήσει το χρόνο εργασίας του. Το 8ωρο παραμένει και το 40ωρο, το 8ωρο την ημέρα και το 40ωρο την εβδομάδα, αλλά υπάρχει δυνατότητα διευθέτηση. Όμως, γνωρίζουμε ότι η σχέση εργοδότη και εργαζόμενο δεν είναι μία ισότιμη σχέση, γιατί υπάρχει μία σχέση εξάρτηση. Και αυτό σας το λέω και με την ιδιότητα που έχω ως εργατολόγος, έτσι. Προφανώς. Και βλέπω πολλές φορές στα δικαστήρια πώς οδηγούνται οι σχέσεις αυτές. Εκεί λοιπόν μια θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ελεκτικούς. Με τη Νέα Δημοκρατία είστε βουλευτής. Γιατί έχω ακούσει όλους εδώ πέρα, από τον κύριο Χατζηδάκη μέχρι τον τελευταίο βουλευτή εδώ προχθές, που μας έλεγε ότι ο εργοδότης με τον εργαζόμενο δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο. Πώς θα σας πω, αν επιτρέψετε, να μου δώσετε δύο λεπτά παραπάνω για να εξηγήσω, επειδή έχω επιστημονική άποψη, για να εξηγήσω. Επειδή είναι και η ειδικότητά σας αυτή, σύμφωνοι, αλλά είστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος λοιπόν είναι. Εγώ δίνω και τα δικά σας. Ναι, και εγώ θα τα δίνω τώρα στη θέση σας. Αυτό είναι αλήθεια. Θα τα δίνω. Και εγώ στη θέση σας τώρα θα δίνω. Λοιπόν, κύριε Αρχινίου. Ευχαριστώ, επειδή δεν ακούω και πολύ καλά, ευχαριστώ γι' αυτό. Και να σας πω το εξής, ό,τι αφορά τη διευθέτηση. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει μια ισότιμη σχέση και επειδή πρέπει να αποφύγουμε κάθε δυνατότητα καταστρατήγησης, πρέπει να αυξηθούν και οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Είναι σημαντικό που στο νομοσχέδιο αυτό αναβαθμίζεται σε ανεξάρτητη αρχή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αλλά εγώ θα ήθελα να προτείνω και κάτι ακόμα. Γιατί απλώς δεν το ενισχύεται με κόσμο. Γιατί δεν το ενισχύεται απλώς με κόσμο αυτό το σώμα. Αυτό θα ήθελα να πω και εγώ, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να αποφύγουμε είναι να κάνουμε ένα νέο ΕΦΚΑ. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάστηκε και με τις μνημονιακές διατάξεις, ένωσε κακήν κακώς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τώρα έχουμε την κάγκρανα των εκκρεμών συντάξεων. Τι πρέπει να γίνει εδώ, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια επιθεώρηση εργασίας έναν άλλον ΕΦΚΑ. Εδώ πρέπει να έρθουμε, να το στελεχώσουμε. Διάβασα και την επιστολή που κάνανε η Ομοσπονδία των Συλλόγων των Επιθεωρητών Εργασίας, η οποία έλεγε ότι πραγματικά είναι μια καινοτομία αυτή η αναβάθμιση. Έλεγε όμως ότι θα πρέπει για αυτή να στελαχωθεί περισσότερο. Επίσης, θα πρέπει να γίνει και η αναβάθμιση του ΟΠΣ, του πιστοπληροφορικού. Επίσης, πέρα από την αναβάθμιση του ΟΠΣ, θα πρέπει να γίνει και η αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Θα πρέπει να γίνει και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα που μπορούν να διασφαλίσουν και την καλύτερα τη διευθέτηση του ωραρίου, αλλά και καλύτερα, και καλύτερα την ψηφιακή κάρτα, γιατί είναι σημαντική η ψηφιακή κάρτα, αλλά σε αυτή θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν όλοι, διότι
Εκεί που εντοπίζετε, και θα σας πω και το άλλο, γιατί και οι επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν ανοιχτές, έτσι. Ναι. Εκεί που θα εντοπίζετε η περισσότερη παραβατικότητα, θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα στις επιχειρήσεις αυτές, είτε με περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, είτε με επιδοτούμενα προγράμματα, δυνατότητες. Λέτε δηλαδή ότι δεν θα εφαρμοστεί κάρτα σε μια σειρά επιχειρήσεων που θα έπρεπε να εφαρμοστεί, αν καταλαβαίνω καλά. Λέω ότι θα πρέπει ίσως να γίνει προτεραιοποίηση. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είχα κάποιες διαβουλεύσεις με φορείς εργοδοτών, οι οποίοι μου είπαν ναι, να μπούμε στην ψηφιακή κάρτα, αλλά να μπούμε όλοι. Άρα να γίνει κάποια προτεραιοποίηση. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Φίμη, βάλτε μια τελεία. Ξέρω ότι το θέμα σας αρέσει πολύ για την ειδικότητά σας. Να προτείνω και κάτι άλλο. Προτείνω και κάτι άλλο. Για την τηλεργασία θα πρέπει να κατεμένει. Να μπουν ποσοστά τηλεργασίας. Δεν μπορεί μια επιχείρηση όλο το προσωπικό της να το στέλνει στην τηλεργασία, γιατί έτσι αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται. Τώρα μπορεί μια να το στέλνει αντιστροφή. Όλο. Τώρα με το νομοσχέδιο αυτό μπορεί να το στέλνει όλο. Δεν έχω δει αν έχουν πει ποσοστά στην τηλεργασία. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να μπουν συγκεκριμένα ποσοστά αναλόγως με τους εργαζόμενους που έχουν. Και επίσης θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε στην τηλεργασία την έννοια του εργατικού ατυχήματος ή της παθήσεις. Το οποίο επίσης δεν υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο, αν καταλαβαίνετε. Με το εργατικό ατύχημα. Μάλιστα, λοιπόν, βάλτε μια τελεία.